Μέρα σήμερα έξω απέναντι από το κοινοβούλιο εδώ στην πλατεία Συντάγματος, μια ιδιαίτερα κρύα μέρα πόπι του χειμώνα, και όμως αυτοί οι άνθρωποι, 200 άνθρωποι με τις οικογένειές τους, βρίσκονται εδώ με μικρά παιδιά. Εδώ βλέπετε πόπι ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο πίνει το τσάι του. Καλή σου μέρα, κούκλα μου. Με μια φρυγανιά με μέλι. Αυτή είναι η εικόνα που καθημερινά τις τελευταίες 6 μέρες συμβαίνει εδώ απέναντι από το ελληνικό κοινοβούλιο. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι σήμερα ξεκινάει, όπως είπες και εσύ, η απεργία πείνας. Συμβολικά οι κυρίως άντρες αλλά και οι γυναίκες, θα πούμε ότι από την απεργία πείνας εξαιρούνται τα μικρά παιδιά, έχουν τοποθετήσει αυτή την ταινία στο στόμα τους, έτσι ώστε οι περαστικοί να βλέπουν ότι ξεκινούν απεργία πείνας. Ζητούν ένα χώρο να μείνουν, ένα χώρο να μπορούν να τους δει ένας γιατρός, να μπορούν να έχουν ένα πιάτο φαγητό. Βλέπετε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ο κόσμος, οι διάφορες οργανώσεις τους έχουν φέρει κουβέρτες προκειμένου να μπορέσουν έτσι να τοποθετήσουν κάτι. Ζητούν και να κάθονται πάνω, γιατί λοιπόν τα μάρμαρα πόπι εδώ είναι φυσικά, πάρα είναι πολύ παγωμένα. Κρύα. Ζητούν να αναγνωριστούν λοιπόν ως πρόσφυγες πολέμου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από τη Συρία. Τη Συρία που τα τελευταία χρόνια ματώνει απίστευτα, όπως όλοι γνωρίζουμε και βλέπουμε καθημερινά στα πρακτορία, από τα διεθνή πρακτορία της εικόνες. Σύριοι λοιπόν, οι οποίοι πραγματοποιούν από σήμερα απεργία πείνας και έχουν δέσει τα στόματά τους. Φεύγουμε από το Σύνταγμα.